Καλησπέρα. Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και φτάσαμε στο βραδινό vlog, το οποίο έχει τίτλο «Τελικά, πόσο αξίζει αγάπη». Η φίλη έχει δώσει τον τίτλο. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ήθελα να σου εκφράσω το θαυμασμό μου, αλλά και να σε ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρεις σε όλους εμάς. Εγώ σε ευχαριστώ. Είμαι 30 ετών, είναι η κοπέλα που γράφει, έχοντας μια πολύ όμορφη σχέση εδώ και 7 χρόνια με συνομήλικό μου, η οποία πρόσφατα επισφραγίστηκε με αραβόνα. Να ζήσετε. Ακολούθησα τον άνδρα μου στο δικό του μέρος, που βρίσκεται αρκετά μακριά από το δικό μου, αφήνοντας πίσω μια υπέροχη οικογένεια, γονείς και αδέρφια με τους οποίους έχω θαυμάσια σχέση. Εγώ δεν ακούω αυτά τα υπέροχη οικογένεια και θαυμάσια σχέση κάπως έτσι, μου φαίνονται λίγο ιδανικά, εντάξει, ή εξειδανικευμένα ίσως. Εννοείς ότι δεν έχουν τα προβλήματα που έχει η οικογένεια του ανδρός σου, όπως περιγράφεις παρακάτω. Όλα αυτά τα χρόνια σχέσης μου σκιαγράφησε το χαρακτήρα των γονιών του, καθώς και τις άσχημες συνθήκες που βίωνε. Στην αρχή νόμιζα πως υπερβάλλει λίγο, αλλά όταν μπήκα στην οικογένεια του, διαπίστωσα πόσο λάθος έκανα. Δηλαδή δεν υπερέβαλε. Ο άντρας μου προσπάθησε να ασχοληθεί με την οικογενειακή επιχείρηση, ενώ ο αδερφός του όχι. Ακόμη έχουν ένα κοινό ταμείο και αναγκάζεται να ζητάει λεφτά από τη μαμά του, τα οποία τα έχει φυσικά δουλεμένα. Δηλαδή δεν φτάνει που δουλεύει, αντί να του δίνουν τα λεφτά στο χέρι, πρέπει να ζητάει αυτά που έχει δουλέψει από τη μάνα του. Με λίγα λόγια, δουλεύει για όλους και δεν απολαμβάνει τίποτα. Αναγκάστηκε να βρει και άλλη δουλειά για να τα βγάζουμε πέρα και επίσης δουλεύω και εγώ. Οι γονείς του συνεχώς το μειώνουν ακόμη και μπροστά μου, ενώ ταυτόχρονα τα περιμένουν όλα από αυτόν. Τον θεωρούν άχρηστο και τεμπέλη και συνεχώς, ιδίως η μαμά του, του ασκεί ψυχολογική αλλά και οικονομική βία. Από την άλλη ο μπαμπάς του τον βρίζει και του έχει πει πως ευθύνεται για το καρδιακό που έπαθε. Α, τι κακία να πεις στο παιδί σου, καρδιακό έπαθες επειδή τρως, επειδή πίνεις ίσως, ή επειδή έχεις κλειστές αρτηρίες, επειδή καπνίζεις, επειδή έχεις κληρονομικότητα να πάθεις καρδιακό, δεν έπαθες από το γιο σου. Του έχει πει πως ευθύνεται για το καρδιακό που έπαθε και αν πάθει ξανά κάτι να το έχει κρίμα στο λαιμό του. Αυτή είναι χείριστη μορφή συναισθηματικής κακοποίησης και χειριστικότητας να πεις αυτό το πράγμα στο παιδί σου και επίκλειζε το συνέστημα με πολύ άσχημο τρόπο. Όλα αυτά που έχει βιώσει αυτά τα χρόνια τον έχουν κάνει να τους φωνάζει όποτε τον αδικούν και να είναι προκατηλημένος απέναντί τους όλες τις στιγμές. Υπάρχει συνεχώς ένταση. Παράλληλα έγινε πολύ αγχώδης, κάτι που του δημιούργησε διάφορα ψυχοσωματικά. Να διευκρινίσω πως έτσι είναι μόνο μαζί τους. Εννοούμε αυτή είναι η προβληματική, δεν θα είναι έτσι με άλλους που δεν είναι προβληματικοί, όπως τα γράφεις. Από τη μια τον παρατηρούν να ασχοληθεί και από την άλλη του λένε πως αν δεν τον είχαν γεννήσει δεν θα μπορούσε να έχει την ευκαιρία να δουλέψει στις δουλειές τους και άρα ό,τι έχει το οφείλει σε αυτούς. Μάλιστα. Πριν λίγες μέρες με έπιασε η πεθερά μου και μου έλεγε τα χειρότερα για το γιο της και πως όταν καταλάβω τι εστί πραγματικά θα τον παρατήσω. Μήπως θέλω να τον παρατήσεις για να μην του ανοίξεις τα μάτια, να μην τον βοηθάς να βλέπει πως είναι κακοποιημένος από αυτούς. Κάναμε συζήτηση με τον άνδρα μου για να φύγουμε από αυτό το τοξικό περιβάλλον. Ναι, να φύγετε. Από τη μια θέλει να φύγει, αλλά από την άλλη θέλει να προσπαθήσει για ένα καλύτερο μέλλον, χώρια το συναισθηματικό κομμάτι που σκέφτεται. Οι γονείς μου τα ξέρουν όλα και μου είπαν πως θα είναι δίπλα μας ό,τι και να αποφασίσουμε, τόσο ηθικά όσο και οικονομικά. Οι γονείς του είπαν πως σε 2 μήνες θα του γράψουν αυτά που το αναλογούν. Και δεν το είπαν από μόνοι τους, μετά από συζητήσεις που πήγε αυτός και έκανε μαζί τους. Παράλληλα, υπάρχει και άλλη δουλειά που εκκρεμεί να ξεκινήσει. Ενώ στην αρχή μου διατεθειμένη να προσπαθήσω, ύστερα από τη συζήτηση που έκανα με την πεθερά μου και αφού κατάλαβα πλήρως τη γνώμη που έχει για το γιο της, όχι μόνο δεν θέλω να προσπαθήσω, αλλά θέλω να φύγω εχθές και εγώ το ίδιο σε θέση σου θα ήθελα. Είμαι πολύ μπερδεμένη και θεωρώ πως αν μείνουμε εδώ τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Επιπλέον νιώθω πολύ πιεσμένη γιατί πρώτον μένουμε στο ίδιο κτίριο με τα πεθερικά μου και εδώ δεν έχει κοπέλες στην ηλικία μου και τέλος είμαι μακριά από τους γονείς και τα αδέρφια μου. Ο άντρας μου τα καταλαβαίνει όλα αυτά και με στηρίζει πολύ. Δεν περνώ καλά εδώ, έτσι όπως έχουν τα πράγματα.
και ενώ με τον άνδρα μου δεν έχω κανένα θέμα, τα πάμε τέλεια μεταξύ μας, πλέον σκέφτομαι πως ή θα φύγουμε ή θα πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Νιώθω πως αυτή η κατάσταση μας αρρωσταίνει. Σε παρακαλώ δώσε μου μια συμβουλή, γιατί τόση στενοχώρια που βάζω μέσα μου στο τέλος θα αρρωστήσω. Είναι επικίνδυνο, ναι. Δεν ξέρω πως να το χειριστώ. Από τη μια τα πεθερικά μου να μου λένε λόγια που δεν λένε γονείς για τα παιδιά τους και από την άλλη ίδια να καταλαβαίνω πως τα πράγματα τα παρουσιάζουν όπως τους βολεύει. Θα ήθελα να τονίσω προς αποφυγή παρεξήγησης του τίτλου πως δεν μετάνιωσα στιγμή που επέλεξα αυτόν τον άνθρωπο για άντρα μου. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Αγαπιόμαστε πολύ και είμαστε το ένα στήριγμα του άλλου. Η σχέση μας όπως ανέφερα είναι υπέροχη και δεν θα την άλλαζα με τίποτε. Νομίζω αγάπη μου ότι καταρχάς δείξε αυτό το vlog στον άντρα σου. Δεν ξέρω αν το έχεις πει ότι έχεις στείλει επιστολή. Και δεύτερον, θέλω να πάρετε και οι δυο να διαβάσετε το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» και να δώσετε έμφαση στο κεφάλαιο «Χωρίζεις για την πεθερά». Και επίσης πολύ χρήσιμο θα είναι το καινούριο μου το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος», που άμα το διαβάσετε μαζί θα μπορέσει να διακρίνει στις σελίδες του ο άνδρας σου τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου που πολύ αδέξια, όχι επιδέξια, πολύ αδέξια χρησιμοποιούν οι γονείς του εναντίον του. Λοιπόν, ο τίτλος που έχεις βάλει είναι «Τελικά πόσο αξίζει η αγάπη». Νομίζω ότι το οικονομικό κομμάτι παίζει βασικό ρόλο στη δυσκολία σας να σηκωθείτε να φύγετε από εκεί. Όπως και στο πρωινό το vlog, που η κοπέλα που... δες το πρωινό το vlog σήμερα, που η κοπέλα που λόγω του οικονομικού κομματιού επιδιώκει να παραμένει στην ίδια εργασία με τον πρώην της και να δέχεται συνεχή τοξικότητα. Τα πεθερικά σου, έτσι όπως τα περιγράφεις, είναι αγριάνθρωποι και είναι και αδίσταχτοι, γιατί μόνο αδίσταχτη μπορεί να είναι μια μάνα η οποία πάει και κατηγορεί το γιο της στην ύφη της και λέει στην ύφη της ότι άμα τον καταλάβεις ποιος είναι θα τον παρατήσεις. Πόση κακία, πόσος φθόνος προς το ίδιο της το παιδί. Και ναι, υπάρχουν μανάδες που ζηλεύουν και φθονούν τα παιδιά τους. Στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» υπάρχει ένα τέτοιο κεφάλαιο για γονείς που ζηλεύουν τα παιδιά τους. Οι γονείς που ζηλεύουν τα παιδιά τους και φθονούν τα παιδιά τους είναι εξαιρετικά καλλιέργητοι άνθρωποι, είναι πρωτόγονοι συναισθηματικά, έχουν εξαιρετικά χαμηλή νοημοσύνη και είναι άνθρωποι οι οποίοι και στην ηλικία που βρίσκονται είναι απίθανο να αλλάξουν. Έχω γνωρίσει δυστυχώς στη ζωή μου, δυστυχώς λέω έχω γνωρίσει, με την έννοια ότι είναι λυπηρό, έχω γνωρίσει στο γραφείο αρκετά ζευγάρια τα οποία κατάφεραν να διατηρήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία ή κατάφεραν να αποκτήσουν χρήματα, αλλά έχουν χάσει τον εαυτό τους και τη σχέση τους στην πορεία. Όσο δυνατή και να είναι η σχέση σας, θα φθαρεί από αυτή την κατάσταση. Όταν ο ένας από τους δύο συντρόφους βιώνει συστηματικά bullying, βιώνει συστηματικά συναισθηματικό και ψυχολογικό πόλεμο από τους γονείς του και χαλιέται η ψυχολογία του συνεχώς, αυτό δεν μπορεί παρά να επηρεάσει και το τέρι του και να επηρεάσει και τη σχέση του. Τι να το κάνεις άμα κερδίσεις τον κόσμο όλο και χάσεις την αγάπη. Πόσο αξίζει η αγάπη? Κατά τη γνώμη μου, η αγάπη αξίζει περισσότερο και από τα χωράφια και από τα χρήματα και από τις επιχειρήσεις και από τις επιδοτήσεις και από τον πλουτισμό με οποιοδήποτε τρόπο. Αξίζει περισσότερο από τα χρήματα η αγάπη. Εγώ αυτό πιστεύω. Και φαίνεται πως το ίδιο πιστεύεις και εσύ, ότι η αγάπη είναι πολύ σημαντική. Γιατί αν ήσουν κάποια ψυχρή εκμεταλλεύτρια, θα έλεγες δεν πειράζει, ας τους να λένε ό,τι λένε και εμείς θα έχουμε χρήματα. Λοιπόν, θέλω να το δείτε μαζί με τον άνδρα σου το vlog και να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά να προστατεύσετε τη ζωή σας και την οικογένεια που θα φτιάξετε μελλοντικά αν παραμείνετε μαζί από την εξαιρετικά ψηλή τοξικότητα που υπάρχει εκεί που ζείτε. Είναι ραδιενεργό εντός αγωγικών του περιβάλλον.
Θα έπαιρνε τον άντρα σου να πάτε να μείνετε στο Τσερνομπίλ? Γιατί πήγατε και μείνετε εκεί? Γιατί να επιμείνετε να μείνετε εκεί, όσα λεφτά και σας δώσουν? Αφού και ο άντρας σου δουλεύει μια δεύτερη δουλειά, αφού και εσύ δουλεύεις, καλύτερα να πάτε κάπου αλλού και να είστε πιο φτωχικά αλλά ελεύθεροι, παρά να μείνετε εκεί και να καταπίνετε όλη αυτή την τοξικότητα, με κίνδυνο και να αρρωστήσετε σωματικά και ψυχολογικά και σωματικά και ψυχοσωματικά και ο ένας και ο άλλος, αλλά και με κίνδυνο να χαλάσει οι σχέσεις σας. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καλό βράδυ.